Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σοφία Κωνενάκη Φρεύμογλου και να πάμε κατευθείαν στον κύριο Χρυστοδουλάκη και να σας ρωτήσω, κύριο Χρυστοδουλάκη, το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι κώδικες που παράγει, πώς προφυλάσσουν τις επιχειρήσεις από τους ειδικούς κινδύνους? Το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως είπε η κυρία Φρεύμογλου, ιδρύθηκε το 2012. Ναι, σωστά. Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ιδρύθηκε το 2012. Αποτελεί μια προσπάθεια ενσωμάτωσης ορθών πρακτικών στο εταιρικό περιβάλλον, οι οποίες προωθούν ουσιαστικά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συνείδηση ότι αυτό το οποίο επιτελείται μέσα στην επιχείρηση δεν έχει να κάνει μόνο με τους σκοπούς της διοίκησης ή των μετόχων, αλλά έχει να κάνει με τους σκοπούς ενός ευρύτερου περιβάλλοντος, στο οποίο πρέπει να αναφερόμαστε. Με ένα φυσικό τρόπο, όταν εγκατασταθούν διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας και ενός ορθολογισμού, ο οποίος πλέον είναι ανοιχτός στα μάτια και στην κριτική της ευρύτερης οικονομίας και της κοινωνίας, δηλαδή των λεγόμενων stakeholders, αυτό δημιουργεί μια διαδικασία εξορθολογισμού. Σε ό,τι αφορά τους κώδικες, δηλαδή είναι ένας φορέας ο οποίος μπορεί να αναπτύξει πλαίσια μέσα στα οποία μπορούν να κινηθούν οι εταιρείες προφανώς. Είναι κάτι το οποίο επικαιροποιείται? Δώστε μας μια εικόνα για το πώς λειτουργεί. Έχω ετοιμάσει μια παρουσίαση από αυτού. Ναι. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην παρουσίαση? Νομίζω, ναι, καθώς θα συζητάμε, η κυρία Μπόνη νομίζω το έχει υποέλεγχο αυτό το θέμα. Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ουσιαστικά ενσωμάτωσε τον κώδικα του 2011, ο οποίος δημιουργήθηκε από το ΣΕΒ, και τον επικαιροποίησε το 2013. Αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία. Πρόκειται για ένα κώδικα ο οποίος αναφέρεται σε εισηγμένες εταιρείες, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται υπό την έννοια ότι όχι μόνο βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες στην τρέχουσα περίοδο, αλλά πώς αυτό εξελίσσεται διεθνώς. Επομένως, επικαιροποιούμε συνεχώς τον κώδικα, φροντίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις των καιρών, να εποπτεύουμε τον έλεγχο της εφαρμογής και ουσιαστικά να διαχέουμε αυτού του είδους την κουλτούρα μέσα στην κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει συστηματικά με πάρα πολλή δουλειά από το 2012. Μπορείτε να διαχειριστείτε, αν θέλετε, την παρουσίαση, οπότε να... Ναι, ξεκίνησε πολύ δυναμικά το 2012 με την ίδρυση του ΣΕΒ, το οποίο με την ίδρυση του Συμβουλίου μεταξύ ΣΕΒ και ΕΧΑΕ. Το Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη και φροντίζουμε να υπάρχει μια διαφοροποιημένη σύνθεση, υπό την έννοια ότι εκεί εκπροσωπείται ο επιχειρηματικός κόσμος, εκπροσωπείται ο τραπεζικός κόσμος, ο νομικός κόσμος, η ακαδημία. Υπάρχει ένα πολύ διαφοροποιημένο background μέσα εκεί. Ως οργανισμός, είναι ένας οργανισμός που θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε self-regulatory, με την έννοια ότι δεν αποτελεί ένα κρατικό μηχανισμό, αποτελεί ένα μηχανισμό, ένα φορέα, ο οποίος αντανακλά τις δυνάμεις, τις θεσμοθετημένες δυνάμεις της κοινωνίας. Δημιουργεί πρότυπα συμπεριφοράς, στα οποία καλούνται οι συμμέτοχοι στην οικονομία, δηλαδή οι επιχειρήσεις, να τα χρησιμοποιήσουν εθελοντικά, με έναν τρόπο όμως ο οποίος είναι διαφανής, είναι ελεγμένος και υπόκειται σε διαρκή μεταβολή. Μάλιστα. Σε διαρκή εξέλιξη. Αυτό ρυθμίζονται κατά κάποιο τρόπο. Ναι, όμως με ένα συστηματικό ελεγμένο τρόπο. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε για κώδικα. Μιλάμε δηλαδή για ένα πλαίσιο προτύπων. Επομένως, η δουλειά του ΕΣΕΔ είναι να δημιουργεί αυτό τον κώδικα, να εξελίσσει αυτό τον κώδικα, να παρακολουθεί την αξιολόγηση και την εφαρμογή του και να διαδίδει αυτή την κουλτούρα συνεχώς μέσα στην κοινωνία. Μάλιστα. Τώρα, για ποιο λόγο θέλουμε ένα κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης? Αναφέρθηκε η κυρία Κουνενάκη και η Φρεύμογλου πολύ συνοπτικά, αλλά πολύ περιεκτικά πάνω σε αυτό. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα συμπεριφοράς. Αυτή η κουλτούρα συμπεριφοράς ουσιαστικά είναι αρχές και πρακτικές οι οποίες διαπνέουν τον τρόπο με τον οποίο συμφωνούμε
μέσα σε μια επιχείρηση ορατά στην κοινωνία και στους stakeholders πώς τη διοικούμε, πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας, πώς δημιουργείται η διαφάνεια στις αποφάσεις μας, ο μηχανισμός λογοδοσίας προκειμένου να είμαστε συνεπείς με αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί και βεβαίως όλο αυτό το πλαίσιο ουσιαστικά δημιουργεί μια διαδικασία ρύθμισης των κινήτρων. Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά η οποία προσπαθεί συνεχώς να βελτιστοποιήσει κάποια ωφέλεια. Mm-hmm. Προκειμένου αυτό να γίνει ηθικά ή αν θέλετε βιώσιμα, θα πρέπει τα κίνητρα να είναι ρυθμισμένα. Δηλαδή να γνωρίζουμε ποιος παίρνει τι, κάτω από ποιες συνθήκες και τι θα συμβεί αν δεν συμπεριφερθεί σωστά και δεν σεβαστεί δικαιώματα των άλλων. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πλαίσιο ευρύ, γιατί κατανοούμε και αναγνωρίζουμε upfront ότι η επιχείρηση είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν είναι εσωστρεφής, αλλά είναι εξωστρεφής. Αναφέρεται στην κοινωνία, σε ευρύτερους stakeholders, όχι μόνο στους μετόχους ή στον κλειστό κύκλο της διοίκησης. Μάλιστα. Έχουμε κατανοήσει επαρκώς. Νομίζω θα επανέλθουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον το θέμα το οποίο μας παρουσιάζεται. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον κύριο Γεωργακόπουλο, έτσι να ζωντανέψει η κουβέντα και με τα κανονιστικά πλαίσια, γιατί εδώ πέρα έχουμε... θα μπορείτε να μας δείξετε κι εσείς κάποια στοιχεία από την παρουσίασή σας. Επί της ουσίας, αυτό που θέλουμε από εσάς να μας πείτε είναι τι υποχρεώσεις θεσπίζει ο νόμος περί δημοσίευσης και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων για τις επιχειρήσεις. Να μας δώσετε το πλαίσιο καταρχάς. Όπως θα αναφέρω και στην παρουσίαση, ο νόμος προβλέπει ότι οι οικονομικές καταστάσεις τις οποίες μέρος είναι οι εκθέσεις διαχείρισης των διοικητικών συμβουλίων ή των διαχειριστών, είναι, απαντώντας την ερώτηση, να προχωρήσουμε μετά στην παρατήρηση. Είναι ότι πρέπει αυτές να υποβάλλονται εγκεκριμένες πλέον από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση, όπως θα πω και στην παρουσίαση, πρέπει να συνέλθει κάθε εταιρεία, πρέπει να συνέλθει μέχρι την 10η ημέρα του ένατου του μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Και οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 μέρες μετά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μια Γενική Συνέλευση συνέλθει 19ου, οι οικονομικές καταστάσεις... Κύριε Γεωργακόπουλε, εδώ είναι η παρουσιασή σας, οπότε την διαχειρίζεστε ταυτόχρονα. Ναι, θα αρχίσουμε... Ναι, είναι προς το τέλος. Ωραία. Η απάντηση, αλλά αρχίσουμε την παρουσίαση. Όχι, όχι, πριν όμως απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, τις οποίες τις απαντά και παρουσίασης, θα ήθελα να σας πω λίγα θέματα γενικότερα για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Ναι. Τι είναι, πώς θεσπίστηκε και ποιοι είναι υπόχρεοι καταχώρηση αυτό και ακολουθώντας την παρουσίαση. Καταρχάς, εισαγωγικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την τιμή να παρουσιάσω στο συνέδριό σας τα θέματα σχετικά με το ΓΕΜΗ, τη θέσπιση και τις υπηρεσίες τους, τους υπόχρεους καταχώρησης και τα στοιχεία που καταχωρούνται σε κάθε μερίδα υποχρέου, ως και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες σχετικά με την υποβολή των αιτημάτων, τους ελέγχους που γίνονται πριν την κάθε καταχώρηση, ιδιαίτερα ως προς την καταχώρηση των μεταβολών κάθε επιχείρησης και των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης που κυρίως άπτονται στα θέματα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και αφετέρου, θα ήθελα να σας μεταφέρω εκ μέρους του Προέδρου του ΕΒΕΑ, του κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, ο οποίος ενέκρινε τη συμμετοχή μου στο συνέδριό σας και με εξουσιοδότησε σχετικά τους χαιρετισμούς και τις ευχές του για επιτυχία του συνεδρίου σας. Θέλετε να ανέβετε στο πόντιουμ? Άμα δεν σας βολεύει, έτσι, ναι. Ωραία. Αν αναρωτιέται κανείς, που πιστεύω οι περισσότεροι παρόντες γνωρίζετε, τι είναι το ΓΕΜΗ, θα απαντούσαμε ότι το ΓΕΜΗ, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο δηλαδή, είναι το επίσημο μητρώο νομιμοποίησης και δημοσιότητας των υποχρεών καταχώρησης σε αυτό επιχειρήσεων. Υπόχρεοι δε είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή έχουν εμπορική ιδιότητα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 του νόμου 3419 του 2005.
είναι ενιαίο σε πανελλήνιο επίπεδο και με την καταχώρηση σε αυτό τα υποσύσταση νομικά πρόσωπα αποκτούν νομικό προσωπικότητα, επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού τους, η συγχώνευση, η διάσπαση, η λύση και η αναβίωσή της όταν απαιτείται, ενώ για τους λοιπούς υποχρέους δημιουργείται μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας και πραγματοποιείται η εμπορική δημοσιότητα. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι το γεμί είναι το ληξιαρχείο ή και η ταυτότητα απόδειξης της ύπαρξης και λειτουργίας των υπόχρεων σε αυτό. Θεσπίστηκε με το νόμο 3419 του 2005 και τέθηκε σε λειτουργία από 4 πρώτου του 2011, αφού εντωμεταξύ τροποποιήθηκε με το νόμο 3853, με τον οποίο εισήχθηκε ο θεσμός των υπηρεσιών μιας τάσης για τη σύσταση των εταιριών. Έχουν... Να προσπεράσουμε αυτά σε μεγάλο βαθμό, είναι γνωστά και σε εμάς. Ωραία. Οπότε να περάσουμε να και προχωρήσουμε στην ουσία, γιατί... Εκείνο που θα πρέπει να ξέρετε ότι οι μόνες επαφές είναι οι υπηρεσίες γεμί που λειτουργούν στα επιμελητήρια. Μάλιστα. Το γεμί διαρθρώνεται... σε Γενικό Ευρωτήριο Επιμελητηρίων, mm-hmm. διακριτικό τίτλο, στη μερίδα κάθε υποχρέων και στο φάκελο. Στη μερίδα, στο Γενικό Ευρωτήριο και τίτλο, το λέει η λέξη «Καταχωρίζονται επωνυμίες και τίτλοι εφόσον διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τις άλλες καταχωρισμένες». Στη μερίδα καταχωρίζονται τα στοιχεία που ορίζονται στους νόμους, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, τα καταστατικά ή τροποποιήσεις, ή αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και οι οικονομικές καταστάσεις τα οποία ενδιαφέρουν. Και τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στη διαφάνεια, να μην σας τρώω το χρόνο. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι για τις ελληνικές κεφαλαιοχικές εταιρείες και για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών και κεφαλαιοχικών εταιριών ορίζονται αναλυτικά τα χαριζόμενα στοιχεία και αυτό που κυρίως ενδιαφέρει και τα οποία θα αναπτύξουμε παρακάτω είναι τα λογιστικά έγγραφα κάθε επιχείρησης. Και στο φάκελο αρχαιοθετούνται τα σχετικά έγγραφα. Κάθε καταχώρηση γίνεται ύστερα από αίτηση υποχρέου. Τα έγγραφα των κεφαλαιοχικών εταιριών υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή και σε ψηφιακή μορφή δίνονται και όλα τα πιστοποιητικά και οι σχετικές ανακοινώσεις. Να μην σας τώρα τον χρόνο, προβλέπονται στο νόμο οι διαδικασίες καταχώρησης, τα αποτελέσματα της καταχώρησης και η δημοσιότητα, η οποία γίνεται πλέον μόνο στο ΓΕΜΗ, αφού από 1η-1η του 2015 έχει καταργηθεί η δημοσιότητα στο ΦΕΚ. Και στο νόμο προβλέπονται και σχετικές κυρώσεις. Βέβαια, δεν επιβάλλουμε κυρώσεις γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Ας πάμε τώρα στις οικονομικές καταστάσεις. Όπως με το νόμο 4308 του 2014 που θεσπίστηκε, έγινε προσαρμογή στη κοινοτική οδηγία. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ακόμη και τα νομικά πρόσωπα που τηρούν δημόσιο λογισμικό. Ο νόμος αδιαφορεί για τη νομική μορφή, τα νομικά όρια έπεσαν και ο καθορισμός των στοιχείων είναι καθαρά οικονομικός, λογιστικός, αυτός που πάντα θα έπρεπε να είναι. Χωρίζει η ορολογία του νόμου είναι σε μεγάλες οντότητες, μικρές οντότητες, πολύ μικρές, μεσαίες, αλλά και πολύ μικρές με διαφορετικά όρια για τις προσωπικές εταιρείες. Επίσης, το νόμο 4308 ορίζονται τα κριτήρια κατάταξης, όπως φαίνονται στη διαφάνεια, και σαν κεντρική ένωση έχει αναπτυχθεί εφαρμογή σε συνεργασία με τους συναδέλφους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων ορίων των τριών κριτηρίων γίνεται αυτόματα και η κατηγοριοποίηση των οντοτήτων σε μεγάλες, μικρές, μεσαίες κλπ. Και η απέτηση για ανέβασμα των αντιστοίχων αρχείων. Επίσης, στο νόμο 4308 προβλέπονται τα υποχρεωτικά λογιστικά πρότυπα, υποδείγματα που υποβάλλονται οικονομικές καταστάσεις. Αναφέρονται στη διαφάνεια, μπορείτε να τη βρείτε και στο φάκελό σας, το ξεπερνάμε γρήγορα. Μάλιστα, να περάσουμε στην ουσία τώρα. Θα περάσουμε σε λίγο στην ουσία. Τα μη χρηματοοικονομικά. Επίσης, υπάρχουν οι εκθέσεις ελεκτών. Λέει σε ποιες εντότητες είναι προαιρετική διαφάνεια και σε ποιες είναι δυνητική. Πάμε τώρα στην έκθεση των διαχειριστών που είναι η ουσία. Έκθεση των διαχειριστών μπορεί να κάνουν οι μεγάλες οντότητες. Μάλιστα. Οι μεσαίες, οι μικρές και οι πολυμικρές είναι σε όλες υποχρεωτικοί. Μιλάμε για τις κεφαλαιοχικές ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ. Ενώ για τις ομόρυθμες και τερόρυθμες δεν απαιτείται έκθεση διαχειριστών.
Τώρα, με το νόμο 4306 του 2016 έγινε προσαρμογή στις εκθέσεις. Πάω πολύ γρήγορα, γρηγορότερα και από τη διαφάνεια. Μπράβο σας. Για να μην... Έγινε προσαρμογή στην οδηγία. Ορίζονται τα πώς συντάσσεται η έκθεση διαχείρισης για την δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης, για την έκθεση ελέγχου και τις εκθέσεις πληρωμός και κυβερνήσεις. Ορίστηκαν νέοι κανόνες υποβολής για την καταχώρηση της δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων και οι προθεσμίες που είπαμε προηγούμενα στην ερώτησή σας. Mm-hmm. Είπαμε ότι οι γενικές συνέλευσεις πρέπει να συνέλθουν μέχρι έως τη 10η μέρα το 1ο μήνα από τη λήξη της εταιρικής κρίσεως και οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται μέσα σε 20 μέρες. Στο άρθρο 135 επίσης ορίζονται για τις εκθέσεις που συντάσσονται με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής απεικόνησης και αυτές οι αλλαγές ισχύουν για τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του 4304 του 2016 είτε μετά την 7/7 του 2016 και μετά. Μάλιστα. Πάμε... Είμαστε τώρα μέσα σε αυτό, δηλαδή εφαρμόζεται ήδη. Ναι, βεβαίως. Αυτή η υποχρέωση. Πάμε λοιπόν στους άξονες της έκθεσης διαχείρισης. Τι περιλαμβάνει. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει ολοκληρωμένη, ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης, πρέπει να περιλαμβάνει της εξέλιξης των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της θέσης για την κατάλληλη κλίμακα με θέματα όπως συνεπτική περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου, στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές, αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης, περιγραφή των προηγουμένων επιδόσεων της αλυσίδας των στοιχείων. Περιλαμβάνει και τους κυριότερους κίνδυνους που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση με θέματα όπως αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μια στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας, μελλοντικές προοπτικές όπως αυτές επηρεάζονται από το εφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, λοιποί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται. Περιλαμβάνει περιβαλλοντολογικά ζητήματα με θέματα τις πραγματικές και τις δυνητικές αποπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον, γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόσληψη, τον έλεγχο της ρήπασης των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως ενεργειακή χρήση, άμεση και έμεση έκρηξη ατμοσφαιρικών ρήπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις από τη μεταφορά και τη χρήση και τη διάθεση προϊόντων και των υπηρεσιών, αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. Κύριε Γιώργο, τόσο αναλυτικά δεν προλαβαίνουμε να τα παρακολουθήσουμε. Ωραία. Περιλαμβάνει εργασιακά θέματα, ήδη υπόθηκαν και από τους προηγούμενους ομιλητές. Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων και περιλαμβάνει επιπλέον πληροφόρηση όπως την προβλεπόμενη ανάληψη της ποιότητας, της δραστηριότητας, της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης εφόσον υπάρχουν, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση των ιδίων μετοχών, την ύπαρξη υποκαταστημάτων και εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων, τους στόχους και τις πολιτικές συνδόσεις και την έκθεση της οντότητας σχετικούς κινδύνους. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει η γνωστή εγκύκλειος του Υπουργείου, η οποία ορίζει και πάλι τι περιλαμβάνει και πώς συντάσσονται. Ποιος ελέγχει τις εκθέσεις των οικονομικών καταστάσεων. Εδώ θα πρέπει να πω ότι τις οικονομικές καταστάσεις εκτός από τις εταιρείες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, χρηματιστηριακές, ΠΑΕ, ΚΑΕ, τράπεζες, δυτικές και ασφαλιστικές, τον έλεγχο στις ανώνυμες εταιρείες πραγματοποιούν οι υπηρεσίες ανωνύμων εταιρεών των περιφερειών. Ενώ για τις ΕΠΕ και ΙΚΕ ο έλεγχος γίνεται τις υπηρεσίες γεμίτων των επιμελητηρίων. Γίνεται ο ίδιος έλεγχος όπως ορίζεται στην εγκύκλιο και για τις ανώνυμες και για τις ΕΠΕ και ΙΚΕ. Ελέγχονται λοιπόν τα λογιστικά στοιχεία, να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραπτυμάτων, αν το κεφάλαιο είναι το ίδιο με αυτό που είναι καταχωρημένο στη βάση στο ΓΕΜΗ, να αναγράφονται ευκρινώς τα ονόματα, ιδιότητες των διαχειριστών ή των λογιστών και αυτών που υπογράφουν τους ισολογισμούς και αν τους υπογράφοντες είναι διαχειριστές. Και στη ΣΥΚΕ και τη ΕΠΕΑ να έχει γίνει πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου για τις νέες εταιρείες. Mm-hmm. Στο προσάρτημα ελέγχουν περιέχει το προσάρτημα τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα Γ της εγκυκλίου. Στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελέγχουν αν έχουν υποβληθεί μόνο εντότητες που από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται. Και τέλος, στην έκθεση διαχείριση των διαχειριστών, που κυρίως μας ενδιαφέρει, ελέγχουν ότι περιέχεται
περιέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τους άξονες στόχους και τη θεματολογία που προαναφέραμε και που αναγράφονται αναλυτικότερα στην ενότητα 6 και 7 της εγκυκλίου και που σχετίζονται άμεσα με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οι αιτήσεις αυτές οι οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται ως σύνολο στο ΓΕΜΗ. Κλείνοντας, κύριε Γεωργακόπουλε, θέλετε να συνεχίσουμε στο δεύτερο γύρο για να... Ναι, ως εταιρική κοινωνική ευθύνη εφαρμόζεται, ορίζεται όπως ήδη υπόθηκε, εφαρμοζόμενη από τις επιχειρήσεις πολιτική, θεωρούμενη ως εξωτερική και εσωτερική κοινωνική ευθύνη. Διαδικαστικά, εμείς σαν υπηρεσίες ΓΕΜΗ έχουμε αναπτύξει το ηλεκτρονικό σύστημα και έχουμε κάνει αναπροσαρμογή των υπηρεσιών και θεωρώ ότι σχετικά με τα θέματα που άπτονται της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα όχι μόνο ενός τυπικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ως προς την αναγραφή στις εκθέσεις των θεμάτων που ορίζονται και αφορούν στην ΕΚΕ, αλλά και ενός ουσιαστικού ελέγχου εφαρμογής ή και απόδειξης της εφαρμογής των αναγραφωμένων στις εκθέσεις διαχείρισης. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Κύριε Γεωργακόπουλε, ελάτε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί θέλουμε να κάνουμε διάλογο. Και τέλος πάντων, θα πάμε στον κύριο Τάση τώρα, γιατί αν δεν έχετε φοβηθεί με τα όσα ακούσατε μέχρι τώρα, τώρα σίγουρα θα τρομοκρατηθείτε. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις. Κύριε Τάση, αυτός ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι είναι ο χειρότερος που έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια. Και θέλω να μας δώσετε το πλαίσιο, να μας πείτε τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την τρομακτική εισαγωγή που προκάλεσε το ενδιαφέρον άμεσα όλων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είστε το κατάλληλο συνέδριο, οι κατάλληλοι συμμετέχοντες γι' αυτό, διότι η λογοδοσία είναι κάτι το οποίο αποτελεί κορμό του νέου κανονισμού. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σας τρομάξει, απλά θα βάλει στις διαδικασίες όλα αυτά τα πολύ ωραία που έχω ακούσει μέχρι τώρα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα βάλει δηλαδή αυτή την πτυχή της προστασίας της προσωπικότητας των φυσικών προσώπων πιο βαθιά, θα τη ριζώσει πιο καλά στις εταιρικές λειτουργίες. Ο κανονισμός είναι ένα νομοθέτημα ευρωπαϊκό, το οποίο επιλέχθηκε να είναι... Αν θέλετε, μου δίνετε λίγο το... Όχι, το... Ευχαριστώ. Ποιο πάει. Το οποίο επιλέχθηκε να έχει τη μορφή του κανονισμού βεβαιασμένα. Για όσους το έχουν δει, έχει 99 άρθρα, έχει πάρα πολλές αιτιολογικές σκέψεις. Είναι ένα τεράστιο κείμενο, το οποίο κανονικά θα πρέπει να είναι οδηγία. Επιλέχθηκε να είναι κανονισμός για να αποφύγουν τα προβλήματα της προηγούμενης οδηγίας του 95, της 46 του 1995 και να εφαρμοστεί άμεσα και ταυτόχρονα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια διαφοροποίησης στον εθνικό νομοθέτη. Αυτές που βλέπετε εδώ είναι οι βασικές υποχρεώσεις οποιοδήποτε οργανισμού, ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να μπει στις διαδικασίες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είτε ως συνείδηση και awareness όλης της δομής για την αξία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είτε ως αξία της προσωπικότητας είτε ως asset της εταιρείας, διότι πλέον τα δεδομένα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι το καύσιμο για κάθε επιχείρηση, είναι ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της νέας επιχειρηματικότητας. Ο κανονισμός δεν φοβάται τα δεδομένα, τα υπηρετεί, θέλει να διακινούνται, θέλει να αποκτήσουν ειδικά οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τους έλειπε εναντίον των Αμερικανικών λόγω του αυστηρού θεσμικού πλαισίου στην Ευρώπη. Γι' αυτό έχει εξοεδαφική εφαρμογή. Άρα, ακόμα και αν δεν είναι ευρωπαϊκή εταιρεία, εφαρμόζεται ο κανονισμός από τη στιγμή που οι υπηρεσίες της απευθύνονται σε Ευρωπαίους, σε εγκατεστημένους στην Ευρώπη. Συνοπτικά, αυτές είναι οι υποχρεώσεις λοιπόν. Η λογοδοσία, ξαναλέω, αποτελεί τον κορμό των υποχρεώσεων. Γιατί? Διότι μεταβαίνουμε από το στάδιο των γνωστοποιήσεων και των αδειοδοτήσεων από την εποπτική αρχή, από την αρχή προστασίας δεδομένων, στο στάδιο της λογοδοσίας, στο σχήμα της λογοδοσίας. Κάθε οργανισμός εσωτερικά θα πρέπει να εφαρμόσει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που εγγυώνται την σύνομη επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι σε οποιαδήποτε περίπτωση καταγγελίας ή ελέγχου, ο οργανισμός θα πρέπει άμεσα, εντός 72 ωρών, λέει ο κανονισμός, σε περίπτωση που έχουμε παραβίαση του απορρίτου των δεδομένων, να απαντήσει τι έγινε, πώς έγινε, πώς καλύφθηκε το πρόβλημα και ποια είναι η επίπτωση για τα υποκείμενα, για όλους εμάς δηλαδή, που έχουμε δώσει τα δεδομένα μας. Μάλιστα. Είναι αρκετά σφιχτές οι διαδικασίες και οι προθεσμίες που δίνονται και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία δίνεται πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα προσωπικά δεδομένα. Μάλιστα. Θέλω να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Μίχο, ο οποίος θα μας πει πώς διοικούμε ανθρώπινο δυναμικό σε αυτές τις συνθήκες. Είναι μια περίοδος μεγάλων προκλήσεων και για το δικό σας τομέα, κύριε Μίχο. Καλημέρα και από μένα. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή και αν βαρεθείτε έτσι, μπορείτε να κοιτάτε το ρολόι σας, δεν μπορείτε να τα κουμπάτε στο αυτί σας να δείτε να δουλεύει ακόμα. Καταρχήν βλέπουμε κάποιες μεγάλες τάσεις, μεγάλα κύματα στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Μία τεχνολογία η οποία έχει παρισφρήσει παντού, πάρα πολύ ταχαίως αντικαθιστά συχνά ανθρώπους στην εργασία. Και έχουμε οικονομίες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων τους σε κίνδυνο υποκατάστασης από μηχανήματα. Ενδεικτικά να πω ότι στην Κίνα αυτό το νούμερο το μετράμε γύρω στο 77%. Άρα σκεφτείτε ότι 7, κοντά στους 8 στους 10 εργαζόμενους στην Κίνα αυτή τη στιγμή η δουλειά του μπορεί να κινδυνεύσει και να υποκατασταθεί από ένα ρομπότ. Το αντίστοιχο νούμερο στην Ελλάδα είναι περίπου 45%, στην Ινδία γύρω στο 69%. Βέβαια, η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία μάλλον, η οποία έχασε το διάστημα 2011-2015 περίπου 800.000 θέσεις εργασίας, τις αντικατέστησε με 3,5 εκατομμύρια καινούριων νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες κατά μέσο όρο είχαν περίπου 10.000 λίρες υψηλότερες αμοιβές η μία από την άλλη. Άρα, η άποψη της Deloitte για αυτό που έρχεται είναι κατά βάση θετική. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε οι επιχειρήσεις, οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, ότι έχουμε ένα εργατικό δυναμικό το οποίο μεγαλώνει. Πολλοί λένε ότι τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή είναι πιθανόν έχουν ένα προσδόκιμο ζωής γύρω στα 103-105 έτη. Και διάβαζα και έναν τύπο από το Στάνφορντ, ο οποίος είπε ότι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει μέχρι τα 200 έχει ήδη γεννηθεί. Αυτό σημαίνει, πέρα από την πίεση η οποία πέφτει σε κρατικές δομές γύρω από την ασφάλιση κτλ., σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι τα επόμενα χρόνια θα δουλεύουν για 60 ή 70 χρόνια. Κόσμος ο οποίος θα κάνει 2 και 3 διαφορετικές καριέρες και άρα θα πρέπει να μαθαίνει πάρα πολλές φορές. Λένε η ζωή ενός σκύλου είναι περίπου 2,5 χρόνια. Άρα κάτι που έμαθες πριν από 2,5 χρόνια, το half-life of σκύλου, πριν από 5 χρόνια είναι πια obsolete. Οπότε εκεί και τα κράτη και οι επιχειρήσεις αλλά και οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για την δική τους εξέλιξη. Αλλάζει λοιπόν το ψυχολογικό συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο βασιζόταν σε μια πολύ, διαρκή και διαχρονική σχέση εργασίας μεταξύ ανθρώπου και επιχείρησης. Ο άνθρωπος γίνεται υπεύθυνος πια για την καριέρα και την ανάπτυξή του. Το μοντέλο το οποίο βασιζόταν σε γεωγραφικό προξίμητη, άρα στην εγκύτητα, έτσι προσλαμβάναμε αυτούς οι οποίοι μένανε κοντά στην κάθε επιχείρηση. Με την ταχύτητα της τεχνολογίας, με τις τρομερές ταχύτητες του ίντερνετ κτλ., η τηλεργασία είναι πάρα πολύ εύκολο και σύνηθες φαινόμενο, οπότε αλλάζουν και τα μοντέλα απασχόλησης. Οπότε νομίζω ότι μας οδηγεί ουσιαστικά σε μία πιο ατομική ενδεχομένως υπευθυνότητα των εργαζομένων να είναι ενήμεροι, να έχουν δεξιότητες οι οποίες είναι χρήσιμες και των επιχειρήσεων για να τους δώσουν τα εργαλεία αυτά, ούτως ώστε να κρατιόνται, να κρατιόνται ενήμεροι. Mm-hmm, μάλιστα. Κύριε Παπαδημητρίου, από την πλευρά της επιχείρησης, δεν ξέρω πώς νιώθετε μετά από όλα αυτά που έχετε ακούσει και όλα αυτά που βιώνετε μέσα από την δραστηριότητά σας. Θέλω να μου πείτε, λοιπόν, πώς μια εταιρεία βάζει μέσα στη στρατηγική της όλες αυτές τις προκλήσεις και πώς στέκεται σήμερα στην αγορά. Ωραία. Παλιότερα, όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε για θέματα
παλιότερα ποιότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, sustainability. Μιλάγαμε για μια ολιστική προσέγγιση, μιλάγαμε για εφαρμογή προτύπων και συστημάτων διαχείρισης. Είμαι αρκετά χρόνια σε αυτή τη δουλειά για να ξέρω πόσο κακή αντίδραση έχουν οι CEOs όταν ακούνε λέξεις όπως ISO, πιστοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια είναι μια ανάγκη για εξορθολογισμό. Νομίζω ότι δύο είναι οι βασικές τάσεις που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις. Καταρχήν, αυτό το οποίο ονομάζουμε materiality, δηλαδή η έμφαση στα ουσιώδη ζητήματα και η ικανότητα του να μπορείς να διαχωρίσεις αυτά που έχουν το πραγματικό impact στην ίδια την επιχείρηση και στους συμμετόχους και να ασχοληθείς με αυτά, γιατί εκεί πρέπει κάπου να δώσεις το βάρος. Και το άλλο είναι η δημιουργία αξίας. Θα πρέπει όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί ως εργαλεία πρέπει να δούμε και το θέμα των μη οικονομικών καταστάσεων και το θέμα του GDPR, πρέπει να τα δούμε σαν εργαλεία. Και ένα εργαλείο είναι όσο καλό όσο το χρησιμοποιείς. Άρα λοιπόν αυτό το εργαλείο θα πρέπει να προσδώσει και να δημιουργήσει αξία μέσα στην επιχείρηση. Οι πρακτικές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όπως ανέφερε και ο κ. Χρυστοδουλάκης πριν για το ΕΣΕΔ, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες μπαίνουν μέσα στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Παράδειγμα, διαχείριση κινδύνου, διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας. Για μια εταιρεία σαν το αεροδρόμιο, για παράδειγμα, είναι ύψιστης σημασίας η διατήρηση της αδιάλειπτης λειτουργίας. Άρα αυτές οι καλές πρακτικές είναι εργαλεία μέσα στη δουλειά μας. Μετά, θέματα ηθικής προσέγγισης, ένας κώδικας δεοντολογίας. Δεν είναι απλά ένα χαρτί που το κρεμάς. Είναι ένα εργαλείο δουλειάς για να δημιουργείται κουλτούρα μέσα στους εργαζόμενους. Και όπως λέει και ο Πίτερ Ντράκερ, η κουλτούρα τρώει τη στρατηγική για πρωινό. Αν δεν έχεις πραγματική κουλτούρα μέσα στην οργάνωσή σου και και στον τρόπο που λειτουργείς, η στρατηγική θα αποτύχει. Λοιπόν, το GDPR τώρα, έτσι το λέμε στα ελληνικά πια, η προστασία δεδομένων. Η αλήθεια είναι ότι ο κανονισμός είναι τρομακτικός όταν τον βλέπεις. Εμείς σαν επιχείρηση έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο να προσαρμοζόμαστε σε αυτό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή την τρομερή και φοβερή ημερομηνία της 25ης Μαΐου θα είμαστε έτοιμοι. Το θέμα εδώ είναι να μπει η λογική του materiality και να δεις μέσα από τα εργαλεία που σου δίνει το DPA που λέμε, το Data Protection Impact Analysis, να μπορέσεις να δεις ποια είναι τα σημεία που πραγματικά πρέπει να δώσεις έμφαση. Και όταν ξεπεράσεις τον τρόμο από τα πρόστιμα, να δεις πραγματικά πώς μπορείς να δημιουργήσεις αξία. Δηλαδή το Data Minimization είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του κανονισμού και το οποίο είναι τελικά όφελος για την επιχείρηση. Ή το θέμα της διατήρησης αρχείων και το θέμα της ελεγχόμενης καταστροφής αρχείων. Μάλιστα. Είναι επίσης κάτι το οποίο βασανίζει τις επιχειρήσεις και έρχεται ο κανονισμός να σε οδηγήσει, να σε αναγκάσει ουσιαστικά να εφαρμόσει τέτοια εργαλεία. Η ατομική ευθύνη που είπε ο κύριος Μίχος πριν μπαίνει και στο data protection με την έννοια ότι οι εργαζόμενοι που διαχειρίζονται δεδομένα πρέπει να γνωρίζουν σε ποιο σημείο αυτά εμπλέκουν προσωπικά δεδομένα και σε ποιο σημείο πρέπει να τα διαχειρίζονται σωστά, να τα διατηρούν σωστά και να τα καταστρέφουν. Λοιπόν, οι μη οικονομικές καταστάσεις τώρα. Οι μη οικονομικές καταστάσεις είναι μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί βάζει την επιχείρηση να συνδεθεί με τη μεγάλη εικόνα. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο να μπορείς να μιλάς με όρους μη οικονομικής απόδοσης. Και είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον να προσπαθείς να πεις σε ένα CFO ότι η μη οικονομική απόδοση είναι εξίσου σημαντική με την οικονομική και οδηγούμαστε εκεί. Mm-hmm. Η εξέλιξη των πραγμάτων είναι το integrated reporting, το οποίο έρχεται, όπου πλέον θα βλέπουμε πραγματικά τη δημιουργία αξίας και το reporting να μην λειτουργεί απολογιστικά τι κάναμε πέρσι, αλλά τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον και με ποιο τρόπο θα πετύχουμε δημιουργία αξίας.
Και τέλος, τα θέματα προσωπικού. Σε μια εποχή όπου τα digital skills πλέον είναι εξίσου σημαντικά με το να μπορεί να διαβάσει και να γράφει κάποιος, για να μπορεί να λειτουργήσει μέσα στον επιχειρηματικό κόσμο, η ευθύνη των τμήματων ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των ίδιων των εργαζόμενων, είναι να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτά τα digital skills για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα αυριανό κόσμο, ο οποίος έρχεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς. Μάλιστα. Κυρία Χριστοδουλάκη, θα επιστρέψω σε εσάς. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Προφανώς η εταιρική διακυβέρνηση δεν έχει κυρώσει του νόμου, αλλά πιθανόν να έχει κυρώσει των αγορών. Και θέλω να μας δώσετε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, οι αγορές επιπραβεύουν τις ηθικές εταιρείες και τιμωρούν αυτές που δεν είναι μέσα σε ένα πλαίσιο αξιών η δράση τους. Να σας πω το εξής. Καταρχήν, η δόμηση αυτού του κώδικα στηρίζεται σε μία βασική αρχή. Σε αυτό που λέμε στα αγγλικά comply or explain. Έτσι, δηλαδή, υπάρχει μια διαδικασία εθελοντικής συμμόρφωσης, όπου θα πρέπει να εξηγήσεις, στην περίπτωση που δεν συμμορφώνεσαι, γιατί το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει κάποια νομική συνέπεια. Ασφαλώς, κομμάτια του κώδικα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, υπάρχουν μέσα σε νόμους. Για παράδειγμα, ας πούμε, γνωρίζουμε ότι η θεσμοθέτηση των μη εκτελεστικών ανεξάρτητων μελών στα ΔΣ βρίσκεται σε νόμο. Αν δεν το κάνεις, θα υποστείς κάποιες κυρώσεις του νόμου. Αλλά ο κώδικας πηγαίνει πάνω και πέρα από αυτές τις διαδικασίες και εμβαθύνει πολύ σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το ΔΣ, με τον εσωτερικό έλεγχο κλπ. Και η διαδικασία είναι μια εθελοντική συμμόρφωση σε αυτό, όπου στην περίπτωση που δεν συμμορφώνεσαι, θα πρέπει να εξηγήσεις γιατί. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα η εφαρμογή του κώδικα είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο. Έτσι. Και κουλτούρα εταιρικής διακυβέρνησης πριν από τη δόμηση του κώδικα στην Ελλάδα είχαν λίγες επιχειρήσεις. Στο εξωτερικό όμως, το οποίο είναι μια κατάσταση πολύ πιο βαθιά, απλά πήρε, αν θέλετε, ένα πιο θεσμοθετημένο περιεχόμενο του 2004, όπου ο ΣΑ δημοσίευσε τις αρχές καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Εκεί γνωρίζουμε πολύ καλά από εμπεριστατωμένες εμπειρικές μελέτες ότι η αγορά επιβραβεύει τις εταιρείες οι οποίες δείχνουν ότι προσαρμόζονται σε ένα τέτοιο δομημένο κώδικα. Τι σημαίνει επιβραβεύει? Σημαίνει ότι αυξάνεται η αξιοπιστία τους. Όταν αυξάνεται η αξιοπιστία, ουσιαστικά μειώνεται αυτό που λέμε credit risk. Και αυτό έχει επίδραση και στην συμπεριφορά τους ως χρηματοοικονομικά προϊόντα στα χρηματιστήρια. Έχουμε δηλαδή, παρατηρούμε καλύτερη απόδοση επενδυτικά στις εταιρείες αυτές. Επομένως, γίνεται πιο... Δηλαδή, το έχετε μετρήσει αυτό στατιστικά. Ναι, σαφώς. Και υπάρχει διεθνής εμπειρική μελέτη, συστηματική και συνεχόμενη του θέματος, η οποία συνεχώς επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα. Άρα υπάρχει μια καλύτερη απόδοση, αν θέλετε, βελτιώνει το trade-off ανάμεσα στο ρίσκο και στην απόδοση. Αυτό σημαίνει ότι ως επένδυση γίνεται πιο ελκυστική για νέους μετόχους, άρα βελτιώνει τις προοπτικές χρηματοδότησης μέσω κεφαλαίου αγορών και βεβαίως βελτιώνει το λεγόμενο credit risk profile, άρα και από την άποψη του δανεισμού, όταν πρόκειται για κεφαλαιοαγορές, δηλαδή με εταιρικά ομόλογα ή από τράπεζες μέσω δανεισμού, διευκολύνει τη διαδικασία χρηματοδότησης. Επομένως, υπάρχει μια αρκετά σαφής ευλογία, αν θέλετε, από αυτή τη διαδικασία. Τώρα, όταν βρισκόμαστε στα πρώιμα στάδια εφαρμογής, συνήθως οι εταιρείες το βλέπουν αυτό ως κόστος. Δηλαδή, τώρα, πώς θα προσαρμοστώ εκεί, πόσους ανθρώπους θα χρησιμοποιήσω για να κοιτάνε αυτό, τι σημαίνει αυτό στο δικό μου κόστος όταν εγώ θα πρέπει να αναδιαρθρώσω διαδικασίες όσον αφορά τα data, αλλά όσον αφορά και τους ανθρώπους και όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, για να κρατώ ενήμερους τους διάφορους stakeholders στη διαδικασία των αποφάσεων, το βλέπουν αυτό ως κόστος. Και η αλήθεια είναι ότι προκειμένου να δεις τα ωφέλη αυτής της διαδικασίας, αυτό θα πρέπει να οριμάσει. Δεν είναι απλά ότι θα κάνω μια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης όπως προσβλέπει ο νόμος και να είμαι σύμφωνα με τον νόμο συνεπής. Είναι να δείξω στην πράξη ότι υπάρχει μια εταιρική κουλτούρα η οποία αποδίδει όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Και αυτό θέλει χρόνο. Επομένως, πρόκειται για μια επένδυση μέσω μακροπρόθεσμη. Μάλιστα.
Θέλω να πω στον κύριο Γεωργακόπουλο, τον οποίο θέλω να είναι πολύ σαφής, γιατί ξέρω πόσο επιμελής είναι στη δουλειά του. Όλοι από εσάς περιμένουν να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν από υποχρεώσεις, αλλά υπάρχει εδώ πέρα ένα τεράστιο ερωτηματικό. Θα υπάρξουν πρόστιμα για αυτούς οι οποίοι δεν θα δημοσιεύουν μη χρηματοοικονομικά στοιχεία. Κοιτάξτε, δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Αυτή τη στιγμή τα μόνα πρόστιμα που υπάρχουν, θεσμοθετημένα, είναι τα 150 ευρώ για περίπτωση μη υποβολής εντός των προθεσμιών οικονομικών καταστάσεων και πρακτικών γενικών συνελεύσεων ή για εκπρόθεσμη υποβολής. Όταν αυτά υποβάλλονται εκπρόθεσμα, τα οποία τα επιβάλλουν οι περιφερειακές ενότητες. Όπως όμως προανέφερα στο νόμο περί γεμή, στο άρθρο 17, υπάρχει άρθρο που προβλέπει πρόστιμα από 100 έως 10.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το νόμο περί γεμή, και ο οποίος και αυτός απαιτεί τη δημοσίευση, την κατάθεση και την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Δυστυχώς όμως δεν έχει βγει μια κοινή υπουργική απόφαση από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας, η οποία θα ορίζει τις διαδικασίες και όλα αυτά πώς θα επιβάλλονται τα πρόστιμα. Αυτά είναι που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Άρα, ουσιαστικά, εμείς περιμένουμε κάποια καινούργια απόφαση, η οποία θα ξεκαθαρίζει το ποιες θα είναι οι κυρώσεις στην προκειμένη περίπτωση. Ήδη κυοφορείται και η τροποποίηση του 290. Να γίνει ένας καινούριος νόμος ανωνύμων εταιριών. Χθες υπήρξε μια συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου υπό τον Υπουργό, τον κύριο Πιτσιόρλο, τον Γενικό Γραμματέα και τον καθηγητή, τον κύριο Περάκη, που είναι πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Και όλα αυτά τίθενται υπό συζήτηση. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Και να πάω στον κύριο Τάση και να ρωτήσω και εκείνον, να πάμε και στο θέμα των ακυρώσεων. Εκεί είναι ίσως το κομμάτι που δημιουργεί αυτό το τρομοκρατικό που είπαμε νωρίτερα. Τι προβλέπει ο νόμος? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πρόστιμα. Αυτό έχει και ένα θετικό, έχει και μια θετική πλευρά. Δηλαδή, πάμε να συντονιστούμε σε κανόνες διαφάνειας. Ναι. Θετική πλευρά στα πρόστιμα, ναι, θα προσπαθήσω να δω μια θετική πλευρά. Τι αργία. Είναι ο φόβος, έτσι, αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να λειτουργούμε με το φόβο σε αυτές τις διαδικασίες. Κοιτάξτε, τα πρόστιμα είναι αρκετά υψηλά. Αυτό που είναι αρκετά υψηλό είναι το ταβάνι των προστήμων, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Προβλέπονται δύο κατηγορίες προστήμων. Μία είναι 2% του παγκόσμιου τζίρου ή 10 εκατομμύρια, οτιδήποτε είναι υψηλότερο. Η άλλη κατηγορία, το άλλο ταβάνι, είναι 4% του παγκόσμιου τζίρου ή 20 εκατομμύρια, οτιδήποτε είναι υψηλότερο. Προφανώς δεν μιλάμε ότι οποιαδήποτε παράβαση θα προκαλέσει πρόστιμα 10-20 εκατομμυρίων. Η διαφορά είναι ότι, αν ας πούμε στην Ελλάδα, τώρα το ταβάνι είναι 150.000 ευρώ, μία μέση παράβαση από τηλεπικοινωνιακή εταιρεία επισύρει ένα διοικητικό πρόστιμο των 70.000 ευρώ. Όταν το ταβάνι έχει πάει στα 10 εκατομμύρια, δεν μπορεί να μείνει στα 70.000. Θα πάει στα 500-600 χιλιάρικα για να είναι αναλογική. Είναι όντως πολύ μεγάλα τα δεδομένα, ειδικά για μια οικονομία που βρίσκεται σε κρίση έτσι, τόσα χρόνια. Στόχος του κανονισμού και των προστήμων προφανώς δεν είναι οι ελληνικές μεσαίες επιχειρήσεις, είναι οι μεγάλοι γίγαντες του ίντερνετ. Αυτούς τους οποίους προσπαθεί να πιάσει εδώ και καιρό. Παίρνει μπάλα βέβαια και μικρότερες εταιρείες, έτσι τώρα το κατανοούμε αυτό, κανείς δεν εξαιρείται. Προσέξτε όμως, όπως είπε πολύ σωστά και ο κ. Χριστοδουλάκης, και αυτά όλα βρίσκονται στο πλαίσιο της αυτορύθμισης. Δεν απέχουμε και στον κανονισμό από την συνειδητοποίηση μιας αυτορύθμισης. Και ο κανονισμός προβλέπει κώδικες. Αυτό που ονομάζουμε στο αγγλοσαξονικό δίκαιο soft law. Η διαφορά είναι ότι το soft law, εκεί που γεννήθηκε, εφαρμόζεται με κυρώσεις. Δηλαδή, ένας δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Λονδίνου, αν κάνει κάτι ενάντια στον κώδικα των δικηγόρων, μπορεί να χάσει την άδειά του. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο στην Ελλάδα. Και λέω ένα παράδειγμα από τη δική μου πλευρά. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά είναι πλέον θέμα κουλτούρας και συνείδησης εσωτερικής της εταιρείας για το σεβασμό. Σωστά. Αυτό που είπε και ο κ. Μπουταρέλη, που είναι ο επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, είναι όταν θα κάνουμε έναν έλεγχο, δεν θα δούμε αν είστε στο 100% της συμμόρφωσης. Θα δούμε κατά πόσο είστε σε ένα ικανό σημείο της λογοδοσίας.
Mm-hmm. Προφανώς δεν περιμένουν να δούνε αυτό που δεν έχει η NASA και το FBI σαν προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει όμως στην δική σου αγορά, στη δική σου τομεακή δραστηριότητα, να είσαι σε ένα ικανό, επαρκές επίπεδο και να δείχνεις ότι σέβεσαι αυτό το οποίο προτάσει ο κανονισμός. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι η ουσία. Mm-hmm. Κύριε Μίχο, οι εργαζόμενοι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μιας εταιρείας. Και θέλω να μου πείτε τι κίνδυνος υπάρχει σε ό,τι αφορά τη φήμη της. Δηλαδή, αν από κακές πρακτικές διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να έχουμε θέματα. Γιατί είμαστε στην εποχή που και η τεχνολογία βοηθάει στο να διαδοθούν πάρα πολύ γρήγορα τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε θέλει μπορεί να μπει στο Glassdoor και να διαβάσει τι γράφουν εργαζόμενοι, πρώην εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που περάσανε για μία συνέντευξη από την εταιρεία του. Έτσι, αυτό το πράγμα είναι uneditable. Η Glassdoor έχει δεσμευτεί ότι δεν πειράζει το feedback αυτών των ανθρώπων. Άρα μπορεί κανείς κάλλιστα να δει, αν μπει κανείς στην σελίδα για την Deloitte, όλοι παραπονιούνται ότι η ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας είναι πάρα πολύ σκληρή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το καλύψουμε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ πιο δημοκρατική αγορά εργασίας πια, όπου ο κόσμος ψηφίζει με τα πόδια του. Έτσι, αν δεν του αρέσει αυτό το οποίο βλέπει, φεύγει. Και δεν είναι θέμα αν στην ελληνική αγορά εργασίας υπάρχει κρίση ή δεν υπάρχει, γιατί είναι μια ρηχή αγορά η ελληνική. Ο καλός κόσμος θα φύγει και θα πάει κάπου καλά. Άρα ουσιαστικά η φήμη, και δεν είναι μόνο η φήμη, είναι οι πρακτικές, είναι όλα τα πράγματα τα οποία είναι πια διάφανα για όλους να τα βλέπουν, είναι εκεί. Αν δει κανείς τι συνέβη με τη μετοχή της Uber πριν από μερικούς μήνες σε θέματα discrimination κτλ. Τι συνέβη με θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης στα Wynn Resorts, όπου ουσιαστικά ο Wynn, ο άνθρωπος ο οποίος είχε την εταιρεία, τα Wynn Resorts, ετέθη εκτός σχήματος. Το άρθρο ήταν χτες στη Wall Street Journal. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει μία στο τόσο. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι φλέγον, πρέπει κανείς να το διαχειρίζεται. Δεν μπορείς με νομοθεσία ή οτιδήποτε τέτοιο να περιορίσει τους ανθρώπους. Μιλούσα με έναν πελάτη ο οποίος μου λέει: δεν θα βγάλω τους ανθρώπους μου στο site μου γιατί μου τους χτυπάει ο ανταγωνισμός. Ωραία, δεν θα τους βγάλω στο site και θα είναι στο LinkedIn. Ή θα απαγορεύσω τον κόσμο να είναι στο LinkedIn και στο Facebook. Θέλω να πω ότι εκεί πάλι πάει στην προσωπική ευθύνη και είναι θέμα του HR και των διοικήσεων η δημιουργία αυτής της κουλτούρας. Δεν είναι θέμα ενός εργαζομένου και δεν είναι θέμα μίας νομολογίας ή οτιδήποτε τέτοιο. Mm-hmm. Και εδώ να πω για αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Χριστοδουλάκης, οι αμοιβές διοικητικών συμβουλίων και των ανεξαρτήτων μελών είναι οι μοναδικές αμοιβές αυτά τα χρόνια στην ελληνική αγορά, οι οποίες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Από διακοσμητικά boards που είχαμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια, τώρα έχουμε boards, τουλάχιστον συσυγμένες, τα οποία λειτουργούν πολύ περισσότερο. Και ως εκ τούτου, τα ανεξάρτητα μέλη πληρώνονται πολύ καλύτερα από προηγουμένως. Άρα το βλέπουμε στην πραγματικότητά μας αυτό. Μάλιστα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον κύριο Παπαδημητρίου, διότι θέλω να μου πει σε τι βαθμό η λογοδοσία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε μπορεί να μας οδηγήσουν και σε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, να δούμε και την καλή πλευρά των πραγμάτων. Μπορεί να υπάρχει μεγάλο άγχος στις εταιρείες, πρέπει να πειθαρχήσουν σε κάποιες υποχρεώσεις, αλλά μήπως τελικά με όλη αυτή τη διαδικασία χτίζουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ξεκάθαρα υπάρχουν ευκαιρίες. Ναι. Ξεκάθαρα αυτό το περιβάλλον δημιουργεί ευκαιρίες και δημιουργεί και τελικά αυτό που λέμε business case όλων αυτών των εργαλείων. Mm-hmm. Αν μιλήσουμε, για παράδειγμα, για τα SDGs και τη σύνδεση της στρατηγικής της επιχείρησης με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες άλλες είναι προφανείς, όπως τα θέματα τα περιβαλλοντικά, όπου το να πετύχεις, για παράδειγμα, όπως εμείς, ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, έχει ένα άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία της επιχείρησης και στα οικονομικά αποτελέσματα. Γενικότερα, το να επενδύσεις σε πρακτικές και συστήματα τα οποία οδηγούν στη σταθεροποίηση και του επιχειρηματικού και του φυσικού περιβάλλοντος, είναι προς το όφελος της επιχείρησης. Μετά, το να ασχολείσαι νωρίς
στο να ενσωματώσεις καλές πρακτικές, οι οποίες αργότερα θα οδηγηθούν σε κανονιστικές διατάξεις, σε νομοθεσία, είναι πάλι προς το όφελος της επιχείρησης, γιατί όταν θα έρθουν αυτές οι κανονιστικές διατάξεις, θα είσαι προετοιμασμένος και θα έχεις μειώσει και το κόστος, και το κόστος προσαρμογής. Data protection, μίλησα πριν για το data minimization. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό όφελος για την επιχείρηση να μπορέσει να τακτοποιήσει τα δεδομένα τα οποία κρατάει και να μείνει σε αυτά που πραγματικά χρειάζεται. Λοιπόν, digital skills έχουν μια τεράστια ευκαιρία. Ήταν και το θέμα συζήτησης στον Davos στην αρχή της χρονιάς, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και όλες αυτές οι μαγικές λεξούλες που ακούγονται περίεργες, big data analytics, artificial intelligence, augmented reality, internet of things. Αυτά μοιάζουν επιστημονική φαντασία για πάρα πολύ κόσμο. Είναι όμως εδώ και είναι αύριο. Όχι αύριο, σήμερα. Που σημαίνει ότι οι εταιρείες που ασχολούνται με την καινοτομία και ασχολούνται με το να προσεγγίσουν αυτά τα θέματα και προετοιμάζουν και τους ανθρώπους τους για να προσαρμόζονται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, είναι σίγουρα μέσα στο business case της επιχείρησης, γιατί τελικά επιστρέφει πίσω σαν όφελος. Άρα πρέπει να δούμε και την καλή πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή, προφανώς είναι μια άλλη εποχή, πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Έχουμε διαφορετικές προκλήσεις. Είδαμε τις προάλλες στο Facebook τι προκάλεσε, ας πούμε, κύριε Τάση, ένα... 46 δις. Είδαμε, λοιπόν, τι μπορεί να... Τόσο ήταν 46 δις. Ακριβώς. Ήταν 50 εκατομμύρια... Ναι. Νομίζω όλοι το γνωρίζουμε το παράδειγμα. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι σαφές ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι τα θέματα των προσωπικών δεδομένων, οι νέοι κανόνες, μπαίνουν ακόμα και στην διαδικασία των προσλήψεων, έτσι. Δηλαδή, εκεί έχουμε θέματα σε ό,τι αφορά και τα ψυχομετρικά τεστ. Θέλετε να μας δώσετε... Απλώς να ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί υπήρχε μια απορία και το συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Μίχο. Γιατί αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα. Κοιτάξτε, ο ελληνικός εφαρμοστικός νόμος, το σχέδιο που έχει βγει για διαβούλευση, έχει λήξει διαβούλευση, αφιερώνει ένα τεράστιο άρθρο σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων και ανάμεσα στα άλλα λέει ότι τα ψυχομετρικά δεδομένα δεν επιτρέπονται γενικώς, εκτός αν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν εφαρμόζεται αυτό που θα λέγαμε privacy by default, δηλαδή δεν επιτρέπονται τα ψυχομετρικά, εκτός αν εσωτερικά ο οργανισμός αποδεικνύει ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις στις οποίες οι άνθρωποι που θα τις καταλάβουν θα πρέπει να περάσουν κάποια ψυχομετρικά τεστ. Υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον για το περιορισμό της κατάρτισης προφίλ, είτε εργαζομένων είτε γενικά των φυσικών προσώπων, ειδικά με αυτοπατοποιημένες διαδικασίες. Μέσα σε αυτές είναι βεβαίως και τα ψυχομετρικά. Τώρα, εμπειρικά θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι σε μία ναυτιλιακή καπετάνη θα μπορούσαν να στηρίξουμε ότι πρέπει να περνάει ένα ψυχομετρικό τεστ όταν βρίσκονται 2 μήνες στη θάλασσα με ένα φορτίο εκατομμυρίων. Ίσως και, δεν ξέρω, και στο αεροδρόμιο ο άνθρωπος που χειρίζεται το data center και τον πύργο ελέγχου, δεν ξέρω ποια είναι η κρίσιμη υποδομή, θα μπορούσαμε να το δούμε στα πλαίσια του ελέγχου της συμμόρφωσης. Η Γενική Αρχή είναι όμως ότι δεν μπορούμε να το έχουμε ως βάση κάθε πρόσληψης να περάσει ένας εργαζόμενος ψυχομετρικά τεστ, διότι η ουσία των προσωπικών δεδομένων και της προστασίας τους είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα ανάμεσα στο σκοπό που επιδιώκεται από τη χρήση και στην παρέμβαση στην προσωπικότητα. Άρα λοιπόν μια γενική εφαρμογή είναι μια βάναυση παρέμβαση στην προσωπικότητα γενικώς των εργαζομένων. Μάλιστα. Κύριε Μίχο, επειδή το ανοίξαμε το θέμα, αν έχετε να κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Κοιτάξτε τώρα, με το παράδειγμα των ναυτιλιακών ή του αεροδρομίου, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός που είναι στον πύργο ελέγχου μπορεί να περάσει από ψυχομετρική αξιολόγηση, ενώ αυτός ο οποίος ελέγχει, για παράδειγμα, τις βαλίτσες ή σκανάρει
πώς να το πω, δυνητικούς επιβάτες και τα λοιπά, δεν περνάει. Είναι λίγο ακατανόητο για μένα αυτό το πράγμα. Ούτε μπορείς σε μια ναυτιλιακή να πεις ότι θα το κάνω στον καπετάνιο αφού τον έχω κάνει καπετάνιο και δεν θα το κάνω στον ανθυποπλίαρχο όταν τον προσλαμβάνω μετά τη σχολή. Μου φαίνεται λίγο ανόητο αυτό το πράγμα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν διαφωνώ επί της ουσίας, επί της αρχής μάλλον, με το θέμα των προφίλ. Δηλαδή, αυτές οι ιστορίες όπου φτιάχνεις ένα προφίλ για προσλήψεις και τα λοιπά και κολλάς με αυτό το πράγμα και σε ακολουθεί, δημιουργούν εταιρείες οι οποίες ούτε φαντασία έχουν, ούτε δημιουργικότητα έχουν, ούτε διαφορετικότητα έχουν. Αλλά νομίζω ότι από την συνολική, εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα προσβληθεί διαδικαστικά εννοώ, γιατί μπορείς να πεις αντιστοίχως ότι και η ρεσεψιονίστ, η οποία αφήνει ή δεν αφήνει έναν άνθρωπο σε μια ναυτιλιακή εταιρεία να περάσει, έχει ρόλο και χρειάζεται να δούμε πώς είναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα και στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Χρυστοδουλάκη, τον κύριο Γεωργόπουλο, τον κύριο Τάση, τον κύριο Μίχο και τον κύριο Παπαδημητρίου. Και να δώσω σκητάλη στον Γιάννη Περλεπέ για τον επόμενο κύκλο συζήτησης. Ατζέντα 2030. Είμαστε προσανατολισμένοι στα θέματα λογοδασίας και υπευθυνότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.